κύριο Καραγιάννη. Βέβαια, να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Σταλαγκαδί και το Γυμνάσιο και το Λύκειο άνοιξε τις πύλες του, υποδέχτηκε τα παιδιά πρόσφυγες από εδώ, από τη δομή φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια, πολύ κοντά στον προφήτιο που είδαμε τα επεισόδια. Ωστόσο, διοικητικά ανήκει σε άλλο Δήμο, οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί κοντά μας είναι ο Δήμαρχος Λαγκαδά. Θα μας μιλήσει λίγο. Είδαμε εδώ ότι έγινε ομαλά η ένταξη και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής συνυπάρχουν ειρηνικά τους τελευταίους μήνες με τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στην κοντινή δομή. Εδώ και 6 μήνες το ΚΑΜΠ λειτουργεί δίπλα στα Λαγκαδίκια. Είναι από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Καλησμέρα καταρχήν. Καλημέρα σας. 6 μήνες υπάρχει μια αρμονική συμβίωση. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα. Εμείς, όσο οφείλαμε, διασφαλίσαμε τη δημόσια υγεία και τη δημόσια ασφάλεια με κάποιες προϋποθέσεις. Μιλήσαμε με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, που είναι υπεύθυνη για το ΚΑΠ, και νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο της αυτός ο φορέας, ο παγκόσμιος φορέας. Θεωρώ ότι τα πράγματα κυλούν μέχρι τώρα ομαλά. Στα σχολεία μας, αυτή τη στιγμή, στο δημοτικό σχολείο, είναι περίπου 35 παιδάκια προσφυγόπουλα το απόγευμα και 19 παιδιά στο γυμνάσιο. Υπάρχει η διασπορά την οποία ζητήσαμε και έχει γίνει στο γειτονικό Δήμο, στο Δήμο Βόλβη, στον Προφήτη. Από εκεί και πέρα, εμείς. Αυτά τα οποία ζητούμε από την πολιτεία είναι πρώτα απ' όλα, πέρα από τους εμβολιασμούς οι οποίοι γίνανε, να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί και στα Ελληνόπουλα, να διασφαλιστεί το κομμάτι των λειτουργικών θεμάτων των σχολείων. Μέχρι τώρα τα κάνουμε με δικιά μας ευθύνη, αλλά πρέπει και θεσμικά να λυθούν αυτά εδώ. Και βεβαίως να τηρηθεί η υπόσχεση ότι πρέπει να πέσει τουλάχιστον άμεσα στο 50% η δυναμικότητα του ΚΑΜ των Λαγκαδικίων, να κλείσει το Συνατέξ. Αυτά είναι άλλοι παράμετροι. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας από διεθνείς συνθήκες και από το Σύνταγμα αυτά τα παιδιά να είναι στα σχολεία μας. Τα υποδέχονται και τον καλύτερο τρόπο και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Αυτή τη στιγμή στα Λαγκαδίκια θεωρώ ότι τα πράγματα κυλούν ομαλά και θα ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι αυτό έγινε με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι των Λαγκαδικίων έχουν πάρει τα εύσημα και από τον ΥΠΑΤΗ Ορμοστή του ΟΗΕ για τον τρόπο που έχουν συμπεριφθεί μέχρι τώρα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι λιγότερα ευφύς από άλλους κατοίκους γειτονικών χωριών. Και δεν το κάνω αυτό σαν την παράδειγμα με τον Προφήτη, με τον κάθε Προφήτη. Οι κάτοικοι των Λαγκαδικίων δείξαν αυτή την κουλτούρα γιατί σέβασαν τον νόμο, γιατί τους πείσαμε εμείς ότι έπρεπε να γίνει έτσι, αλλά θα πρέπει πάντα να είναι διασφαλισμένη η δημόσια υγεία και η δημόσια ασφάλεια. Αυτά είναι η δικιά μας ευθύνη και γι' αυτά είμαστε καθημερινά εδώ σε συνεννόηση με τους κατοίκους για να διασφαλίσουμε. Ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω, γιατί έχει τελειώσει και ο χρόνος μας. Αν θέλεις κάτι τελευταίο, σε είδα κάτι τελευταίο να θέλεις να πεις. Όχι, ήθελα απλώς να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι όταν επισκέφθηκε ο ΥΠΑΤΗ Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο συγκεκριμένο καταβλισμό, εμφανίστηκε πάρα πολύ ικανοποιημένος και από την τοπική κοινωνία και από τον τρόπο λειτουργίας. Μένουν ωστόσο να αντικατασταθούν οι σκηνές από τα ειδικά σπιτάκια για να προφυλάσσονται οι άνθρωποι από το κρύο, γιατί εδώ ο χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Την καλημέρα μας και στους τηλεθεατές. Εσάς, μας παρακολουθήσατε. Γιατί τελειώσαμε, ναι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί όμως και η ενημερωτική εκπομπή. Με Θάνο Σιαφάκα και Ελένη Χρονά. Έτσι, εδώ.